λέω. Έχετε το λόγο, κύριε Γεωργιάδη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι. Καλημέρα σε όλους. Παρά τις ποικίλες, παλιές, προεκλογικές σας... Κύριε Γεωργιάδη, συγγνώμη για 30 δεύτερα. Γίνεται γνωστό στο σώμα, θα σας τα αφήσω στο τέλος, ότι από τα ανωδυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωση της λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθερίου Βενιζέλου 41 μαθητές και μαθήτριες και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 10ο Γυμνάσιο της ωραίας πόλης των Ιωαννίνων. Καλώς ορίσατε στην Αθήνα και στο Κοινοβούλιο. Συνεχίστε, κύριε Γεωργιάδη. Καλώς ορίζω και εγώ με τη σειρά μου τους μαθητές. Όπως σας έλεγα, παρά τις ποικίλες παλιές προεκλογικές δεσμεύσεις σας, μετά τον ερχόμενο Φεβρουάριο, τα ξένα φανς θα έχουν πρόσβαση στο σύνολο των κόκκινων δανείων. Δηλαδή μιλάμε για 105 με 107 δις ευρώ. 65 δις από επιχειρηματικά, 35 δις από μικρομεσαίους επιχειρηματίες και στεγαστικά, 5 δις ευρώ από καταναλωτικά. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι από τα 65 δις ευρώ για τα επιχειρηματικά δάνεια η κυβέρνηση δεν πέτυχε καμία εξαίρεση, αναμένουμε να δούμε τι θα εξαιρεθεί τελικά το Φεβρουάριο του 2016. Ή μήπως πρόκειται απλά για μία παράταση, 2 μηνών κέρδος προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις έχουν γίνει αγορές δανείων με 10 με 15 λεπτά το ευρώ, δηλαδή στο 10 με 15% της αξίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και αυτό είναι απολύτως λογικό. Ένα κόκκινο δάνειο στην ελεύθερη αγορά τόσο αξίζει. Αυτή είναι η πιο τρανταχτή απόδειξη της φούσκας της ελληνικής οικονομίας που έχετε οικοδομήσει όλα αυτά τα χρόνια. Επιπλέον, παρέχετε τη δυνατότητα στις εταιρείες, στους εκδοχείς, όπως πολύ όμορφα τους αποκαλείτε, να προχωρούν σε άρση του τραπεζικού απορρίτου των δανειοληπτών. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η άρση κρίθηκε απαραίτητη, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αδυναμία της εταιρείας να διεκπαιρεώσει τη διαχείριση των εν λόγω δανείων. Σε αυστηρό τεχνοκρατικό διαχειριστικό επίπεδο μπορεί αυτό να γίνει απολύτως κατανοητό. Αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζαν οι ψηφοφόροι σας. Δεν γνωρίζαν ότι εκτός από τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έχουν λαϊλατηθεί τα προσωπικά τους δεδομένα προς πάσης φύσεως ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ξέρετε, το ένα δεν συνεπάγεται αυτομάτως και το άλλο. Μάλιστα, η ελλιπής διαχειριστική ικανότητα σε επίπεδο προσωπικών δεδομένων μπορεί να οδηγήσει αρκετούς δανειολήπτες σε αδιέξοδο και σε άλλες περιπτώσεις σε πολύ πιο δυσάρεστες καταστάσεις. Είναι εμφανές ότι με το σημερινό νομοσχέδιο δεν ξεμπερδεύουμε με την τακτοποίηση των δανείων. Τίθενται υπό προσωρινή εξαίρεση μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Τα δάνεια τα οποία έχουν ως υποθήκη την πρώτη κατοικία του δανειολήπτη, τα καταναλωτικά, τα επιχειρηματικά των μικρών επιχειρήσεων και τα δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ο λόγος που προβλέπεται για την προσωρινή εξαίρεση είναι να διορθωθούν τυχόν παραλήψεις στην πρώτη φάση εφαρμογής του νόμου. Στη συνέχεια μπορούν να πωλούνται τα παραπάνω δάνεια, ενώ μέχρι τότε θα μπορούν να βγαίνουν στο σφυρί τα υπόλοιπα στεγαστικά δάνεια και οι πιστώσεις των μεγάλων επιχειρήσεων. Επομένως, θα υπάρξει και νέος γύρος διαπραγμάτευσης επί του θέματος των κόκκινων δανείων. Ξέρετε, κύριοι, κάθε φορά που ακούμε διαπραγμάτευση, πραγματικά φοβόμαστε. Κάθε φορά που εκπροσωπείτε τα εθνικά μας συμφέροντα, λόγω της επιπολαιότητας, των ιδεολειψιών, της διαχειριστικής σας ανεπάρκειας, καταλήγουμε χαμένοι της υπόθεσης. Κανείς δεν σας παίρνει στα σοβαρά. Σας θυμίζω μέχρι και το πρόσφατο περιστατικό, κατά το οποίο πήγατε για business στο Ιράν. Μετά από εξαντλητικές διαπραγματεύσεις, ο κύριος Κοτζιάς γύρισε θριαμβευτή στην Ελλάδα με μια υπόσχεση στη βαλίτσα του. Ότι θα δώσουμε επιτέλους στο Ιράν περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ από τα χρωστούμενα. Τραγελαφικές καταστάσεις δηλαδή. Όταν ο κόσμος ακούει πλέον από εσάς τους όρους διεκδίκηση και διαπραγμάτευση, τρέχει να κρυφτεί στα καταφύγια. Ελπίζουμε λοιπόν η νέα σας αυτή διαπραγμάτευση από τον επόμενο Φλεβάρι και έπειτα για τα υπόλοιπα κόκκινα δάνεια να μην καταλήξει στο γνωστό φιάσκο της έννοιας συνεργάσιμου δανειολήπτη. Την έννοια αυτή
Ενσωματώνει και ο νόμος για τα υπεχρεωμένα νοικοκυριά 4336 του 2015, όπου τα κριτήρια του συνεργάσιμου δανειολήπτη αντικειμενικά κανείς δεν μπορεί να πληρεί, οπότε κανείς δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως συνεργάσιμος δανειολήπτης. Επομένως, στους πολίτες αυτό ακούγεται ως εμπεγμός και δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος. Σχετικά τώρα με τις αυξήσεις των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, είναι πραγματικά από οξύμορη έως τραγική η βούλησή σας να ενσωματέσετε στο δρομοσχέδιο με τα κόκκινα δάνεια τις μικρές αυτές αυξήσεις. Τα είπαμε και εχθές, αλλά θα επικεντρωθώ σήμερα στο εξής. Αν το δούμε συνολικότερα, αυτά τα ψίχουλα παρηγοριάς στους δημοσίους υπαλλήλους θα στοιχίσουν σύμφωνα με τη δική σας έκθεση κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Τόσο για την επανακατάταξη στα νέα μισθολογικά κλιμάκια, όσο και για τη μισθολογική ορίμανση, αλλά και την αύξηση στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του δημοσίου. Για να δείξετε την υποτιθέμενη συμπόνια σας, επιβαρύνετε ακόμη περισσότερο τον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς να λύνετε κανένα στην ουσία πρόβλημα. Όλα τα βάρη εξακολουθούν να πέφτουν στον ιδιώτη, δείχνετε μια έντονη νοσταλγία στο παλαιό, παραδοσιακό κρατικιστικό μοντέλο οικονομίας. Από τη μία πλευρά, 100% προκαταβολές φόρου στον μικρομεσαίο επιχειρηματία, από την άλλη, μπόνους και δωράκια στους αγαπημένους σας. Γιατί τα κάνετε όλα αυτά? Ξέρω, θα μειώσετε τους μισθούς. Είναι ψύχο, επιβαρύνεται τον προϋπολογισμό. Έλα, όχι διάλογο, κύριε Γεωργιάδη, συνεχίστε. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι γίνεται για να διατηρήσετε την κομματική σας γραμμή που σας ξεχωρίζει από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Εσείς με τους κόκκινους και τους πράσινους, οι προηγούμενοι με τους μπλε. Ίδια απαράλλακτη πολιτική γραμμή και σε αυτές τις κυβερνήσεις δηλαδή, διαφορετικό χρώμα στη σημαία και μόνο. Και ήδη ο μισός πληθυσμός έχει γυρίσει την πλάτη του στο πολίτευμα και δεν καταδέχεται καν να προσέλθει στην κάλπη. Αλλά δεν σας ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Συνεχίζετε την οτροπία Κόζα Νόστρα στο δημόσιο μέχρι τελικής πτώσεως. Μέσα σε αυτές τις νέες μισθολογικές ρυθμίσεις του δημοσίου τομέα γίνεται φανές η πρόκληση απέναντι στους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα. Για παράδειγμα στο άρθρο 25. Αυτές τις πατέντες για να πληρώνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι σε αργία για το μισθό τους, για το μισό μισθό τους για την ακρίβεια, και εκείνη σε διαθεσιμότητα τα 3 τέταρτο του μισθού τους, τα θεωρούμε όλοι εδώ φυσιολογικά από ό,τι καταλαβαίνω. Σας ερωτώ, γιατί ένας δημόσιος υπάλληλος να τεθεί σε αργία ή διαθεσιμότητα? Είναι φαινόμενο καθημερινό? Τι έχει μεσολαβήσει και τι αδίκημα ενδεχομένως κουβαλάει στις πλάτες του? Αν πιάσουμε επαυτοφόρα έναν δημόσιο λειτουργό να παρανομεί, θα τον πληρώνει ο φορολογούμενος πολίτης μέχρι να τελεσιδικήσει η απόφασή του και μάλιστα με τους ρυθμούς εκδίκασης στα σημερινά ελληνικά δικαστήρια? Ποιος κλάδος του ιδιωτικού τομέα προσεγγίζει έστω και στο ελάχιστο αυτά τα πλεονεκτήματα του δημοσίου τομέα? Για ποιο λόγο θεωρούμε de facto αυτή την αντιστοιχία ως κάτι εντελώς φυσιολογικό που περνάει σαν ιερό κληροδότημα από κυβέρνηση σε κυβέρνηση? Η Βουλή των Ελλήνων είναι το νομοθετικό σώμα των δημοσίων υπαλλήλων, η ολόκληρη της κοινωνίας. Πώς μπορούμε να λεγόμαστε πολιτισμένο δυτικό κράτος, αν διατηρούμε αυτές τις κραυγαλαίες ανισότητες μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα? Ποιο σύνταγμα σε νομικό επίπεδο και ποια δεοντολογία σε ηθικό επίπεδο επιτάσσουν αυτή την αντιστοιχία? Κυρίες και κύριοι της κυβερνήσεως, θα πρότεινα να συνέλθετε, να φανείτε γενναίοι και να προχωρήσετε στη ζήτηση ευρείας βοήθειας για το σχηματισμό οικουμενικής κυβέρνησης. Βάλτε τεχνοκράτες με ευρωπαϊκό πρόσημο στα ενία για να κερδίσετε το σεβασμό της διεθνούς κοινότητας. Ούτε τη χώρα, ούτε τον εαυτό σας, ούτε το κόμμα σας θα σώσετε με αυτή την τακτική που ακολουθείτε τον τελευταίο καιρό. Και θυμηθείτε αυτό που θα σας πω. Σε λίγους μήνες από σήμερα, όλοι θα αρνούνται ότι κάποιοι κάποτε ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Καταψηφίζουμε επί της αρχής το εν λόγω νομοσχέδιο και σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Και εγώ, κύριε Γεωργιάδη, μας γλιτώσατε 3 λεπτά.